Θοδωρή, 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 ναι λοιπόν ο Θοδωρής παιδιά Αλλά αυτό έχουμε εδώ την βελούδινη, γαλήνια, πρά και καθισχαστική φωνή του Γιώργου Ρομπόλα Ναι, στα όρια του γαδ γενικευμένη αχώδη διαταραχή αλλά τέλος πάντων Όχι, είναι μια φωνή που πέρσι χάιδεψε τα αυτιά σας Τέτοια εποχή πάλι ήταν. Ε. Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Τέτοια εποχή, καλοκαιράκι. Πριν τι διακοπέ, ε, είχαμε φωνάξει τον ε, ειδικό σε πολλά πράγματα, αλλά και στα βιβλία Γιώργο Ρομπόλα να μα πει λίγο και τι να διαβάσουμε, τι να μην διαβάσουμε, τι παίζει γενικά. Και είπαμε να το κάνουμε και φέτο. Για να μην σπά παράδοση. <laughs> ναι. Ε, Γιώργο μου, λοιπόν, καταρχά, ε, σα κάνω μια προσωπική ερώτηση, θα ξεκινήσω. Από πέρσι τον Αύγουστο, όχι πολύ όχι πολύ προσεπική. Από πέρυσι τον Αύγουστο που είχε έρθει εδώ, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώ πότε ήταν. Ιούλιο-Αύγουστο, τέτοια εποχή ήταν πάλι. Μέχρι φέτο, 28 Ιουλίου, γράφεται αυτό το podcast. Πόσα βιβλία έχει διαβάσει, Νομίζω πρέπει να είναι χειρότερη μου χρονιά. Ναι, και θα πει τώρα 12, ξέρω εγώ. Όχι 12. Παραπάνω σίγουρα. Ναι, ναι, όχι. Είναι κάτω από δύο το μήνα, σημαίνει ότι είμαι άρρωστο. Δεν μετράει. Πρέπει να είναι σίγουρα πάνω από 30. Ε, απλά έχω και πάρα, πάρα πολλέ πλάγε αναγνώσει λόγω δουλειά. Ναι, ωραία. Okay, τίμια. Το πλάγι τι σημαίνει, πώ το κάνει, Δηλαδή, το πλάγε. Το πλάγι είναι ότι πια εάν κάτι δεν μου αρέσει, παρατιέται γρήγορα. Ναι. Πριν κάποια χρόνια. Ναι, θα του δίνω. Όχι, λίγο. θα του δίνω, δεν μπορούσα να με παρατήσει βιβλίο. Έχει κάποια σχέση. Τώρα, αν καταλάβω ότι δεν μου αρέσει, τέλο πάντων δεν είναι για μένα. Το αφήνει, ναι. Αφήνεις, ναι. Ε, τώρα. Επειδή είναι καλή ερώτηση αυτή που έκανε, το, νομίζω αυτό το καλοκαίρι τελικά και καθώ περνάνε τα χρόνια και έτσι αυξάνεται και το, ο θόρυβο από τα social media και η τρομερή απόσπαση προσοχή που έχουμε, το ζήτημα τελικά δεν είναι πόσα βιβλία θα διαβάσουμε ή τι θα διαβάσουμε, είναι θα διαβάσουμε το καλοκαίρι. Ε, θα τα καταφέρουμε. Για, γιατί το λε αυτό. Ε, Πόσε μέρε θε για να ξεκολλήσει από το κινητό όταν πα διακοπέ. Στην παραλία, η αλήθεια είναι, γενικά έχω αυτό το πρόβλημα. Διαβάζω πολύ στα ταξίδια. Ναι. Δεν βρίσκω χρόνο να διαβάσω στη καθημερινότητά μου, ιδιαίτερα. Οπότε περιμένω πώ και πώ, διακοπέ, ταξίδια κλπ. για να διαβάσω. Η αλήθεια είναι ότι στι παραλίε, α πούμε, χαζεύω τα κινητό. Δεν σου λέω. Ναι. Αλλά τα αφήνω κάποια στιγμή. Αυτή τη στιγμή. Το αφήνω κάποια Εντάξει. στιγμή και διαβάζω βιβλίο. Ωραία. ή και στο, και στο πλοίο το ίδιο. Όταν πω στο πλοίο, θα χαζέψω το κινητό. Δεν θα είμαι όμως... Δεν ε... πιάνει και πάντα το ναι, ίντερνετ, δεν είναι σημαντικό. Εις γιατί εις... άμα πιάνει το βοηθάει ίντερνετ... Βοηθάει και αυτό, βοηθάει. Αλλά δεν θα κάτσω πέντε ώρες, αν το δάξει, είναι πέντε ώρες, πάμε το κινητό. Θα κάτσω μία, δύο θα διαβάζω. Ωραία, εντάξει. Νομίζω ότι αυτό, στην παρούσα φάση, πέρα από ανθρώπου που μπορεί να είναι πολύ έτσι σκληροί αναγνώστες και δεν κολλώνουν πουθενά, είναι η καλή εκδοχή. Ναι. Η κακή εκδοχή είναι η εικόνα που πολλέ που είδα τώρα λίγο και στην Έγινα το δύο βιβλία δίπλα στην ξαπλώστη. Και το κινητό ναι. ε, στα 5 εκατοστά γιατί έχουν αρχίσει καλά για τα μάτια. Ε, το οποίο οκ, okay, σεβαστό, γιατί μπορεί να διαβάζει κάτι καλό στο κινητό. Ε, θέμα. Έχω να ξέρει. Αλλά θα την κάνω τώρα. Ναι. Το, 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 έχω, το, το έχω πιο μετά. Το να διαβάζει στο κινητό, όχι βιβλίο, αλλά long Πιάνε το διάβασμα. Κοίτα, για μένα πιάνεται και το κάνω και πολύ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όπω πιάνεται και η ιστορία. Γιατί και έχουμε και το κόλλημα στην Ελλάδα ότι άμα διαβάζει λογοτεχνία και βαριά λογοτεχνία, δεν διαβάζει τίποτα. Είναι ότι. Ναι. ή κάποιο μπορεί διαβάζει, δεν ξέρω. Πέρσι διάβασε ιστορικό βιβλίο το ναι. αίρια, ας πούμε. Ε, απλά, τουλάχιστον με βάση αμερικάνικε έρευνε, το θέμα τη λογοτεχνία είναι ότι σε βοηθάει και σε κάποια άλλα πράγματα. Είναι σίγουρο ότι σου αυξάνεται η ενσυναίσθηση με τη λογοτεχνία. Δεν μπορεί ένα long read να το κάνει. Εντάξει, αν είναι κάποιο πολύ λογοτεχνικό, long read, αλλάζει. Ναι, γιατί είναι κάποια που είναι Αλλά πιο. Είναι πιο κοντά στην ειδησογραφία και λογικό, όσο καλογραμμένο και να είναι. Ναι, 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 ναι. Τώρα, με τη λογοτεχνία συγκεκριμένα είναι και η ενσυναίσθηση και ότι απαιτεί και λίγο να μην αποσπάσει. Ένα mm. long read μπορεί και λίγο. Ναι, τα αφήνει και λίγο. Ναι. Το και... Λοιπόν. Και η λογοτεχνία θέλει και μια μήνυ προπόνηση. Και μέσα στη χρονιά. Λιγάκι. όχι πολύ. Να, ναι, να, 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 μην τρέξιμο. το, ξεχνάμε το σπορ ναι. Τελείως, έτσι. Το λέω και για μένα. Έτσι, δεν λέω συμβουλέ για να φτυλωμένου. Το λέω και για να τα ακούω. Ε, νομίζω ότι καλό είναι να μην την ξεχνάμε και μπορεί να σε βοηθήσει. Επαναλαμβάνω. Καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να διαβάζει ένα βιβλίο τη βδομάδα. Ναι. Αν δεν είναι δουλειά σου. Το κάνουν ελάχιστοι άνθρωποι. Αλλά το να υπάρχει στην καθημερινότητα ε, είναι πολύ χρήσιμο. Ναι. Και είναι και χρήσιμο για μένα κυρίω γιατί μπορεί να σε βγάλει από την τοξικότητα που αναγκαστικά έχει το ψηφιακό περιβάλλον πια και την ταχύτητα. Έχει και ενδιαφέρον γιατί λέγαμε ότι με το που βγήκαν τα e-books θα τα διαλύσουν τα βιβλία, θα τα ξεχάσουμε, θα πεθάνει το χαρτί. Το χαρτί φαίνεται ότι δεν πέθανε. Τα e-books δεν σκίζουν. Ε, Κι εγώ, σαν παρατηρητή, γιατί δεν το έχω, έχω χρόνια να το ψάξω το ζήτημα, δεν μπορώ να πω ότι στην παραλία βλέπω e-books. Όχι. Όχι, και εντάξει, α μην μιλήσουμε και για εμά που μπορεί στην Ελλάδα να είναι πολύ ανεπτυγμένα, αλλά ούτε του τουρίστε τους βλέπει όλου. Ναι, ούτε ένα... του τουρίστε. Ναι. Ακόμα και στα αεροπλάνα, α πούμε, όποτε έχω πάει εξωτερικό, δεν είναι ότι του βλέπω όλου με ένα e-book στο χέρι. Όχι, αυτό που πάει εξαιρετικά καλά και πάει πια και στην Ελλάδα καλά και το βλέπουμε να αναπτύσσεται, πέρα από τα podcast που το είχαμε καταλάβει, οποία... είναι ότι αρχίζουν και τα audio mm. και παίρνουν μπρο. Και είναι και μια πολύ καλή λύση για μέσα στη χρονιά. Τώρα, καλοκαίρι, άμα κάποιο θέλει να κάνει audio book, να διαβάσει, να ακούσει μάλλον audio book στην παραλία. Το audio book έχει ένα okay. πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Μπορεί να το ακούσει οδηγώντα. Σημαντικό. Που έτσι κι είναι νεκρό χρόνο, που δεν το γεμίζει Καλό είναι εσύ που μα ακούτε να μην το γεμίζετε και το κινητό. Ναι, 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 ναι. Που το κάνουμε όλοι. <laughs> ναι, ναι. Ε, καλό είναι να μην. Οπότε τουλάχιστον. Δηλαδή, ε, και εγώ φαντάζομαι ότι τα podcast και τα audiobooks στην οδήγηση παίζουν πολύ μεγάλη παρέν, Σίγουρα, με ερώτηση, στην νομίζω, παρέα. Σίγουρα. Ναι. Επίση είναι. Μπορεί να κάνει τη δουλειά σου σπιτιού ακούγοντα ένα audiobook. ίσως έχει πολύ βαρύ audiobook. θέλει, θέλει συγκέντρωση. Θέλει μια κάποια συγκέντρωση, όχι τρομερή. Όσο, εντάξει, είπαμε, το χαρτί θέλει συγκέντρωση και νομίζω ότι αυτό είναι και το καλό. Εντάξει, το χαρτί θέλει το 100%. 100%. Θέλει να σε εκεί 100%. Ε, δηλαδή, ακόμα και όταν είναι page turner και μπορεί να είναι και κάποιο αστυνομικό το οποίο τρέχει, ε, δεν γίνεται να είσαι με συνέχεια αποσπασμένη προσοχή όπω είμαστε. Όχι, όχι. Χάνεται. ίσα, -ίσα ωρι... που. Καταλήγει να γυρνά πίσω τις σελίδες γιατί λες ε, ναι. π, τι σελίδε γιατί λε. Τι διαβάζει. Όχι, ναι, και πάλι ναι. τα ίδια γιατί είναι ναι. αυτό και ποιο είναι αυτό ο χαρακτήρα. <laughs> αυτό Εντά, δεν είναι. ναι. Πάντω, επειδή εγώ νιώθω ότι φέτο για πολλούς και διάφορους λόγους, γιατί έχουν έρθει κάποιες αλλαγές καλές στη ζωή μου, έχω ένα reader's block. Ναι. Δηλαδή... Υπάρχει αυτό έτσι. Ναι, ναι καλά, σίγουρα. σίγουρα. <laughs> σίγουρα υπάρχει και το Reader's Block, το δεν μου αρέσει πια τίποτα, το ότι πέθανε λογοτεχνία, δεν βγαίνει και όλη αυτή η μιζέρια που υπάρχει. Να, ναι, ναι, ναι. Ε, και η ερώτηση που είχα κάνει στον εαυτό μου κυρίω και το ζήτησα με κάποιου φίλου είναι: Ωραία, τι κάνει. Δηλαδή, σχολεί, δεν μπορεί. Αν είχε τα βιβλία και τα βλέπει εκεί και είναι νεκρέ σελίδε. <laughs> τι κάνει. Τι, τι έκανε. Νομίζω το καλύτερο που έχει να κάνει κανεί είναι να βρει κάποιο βιβλίο που το αγαπάει πολύ, που είχε πολλά χρόνια που να το διαβάσει, οπότε θα είναι και ξανά σαν νέα εμπειρία, να μην είναι και τούβλο, για να μην κουραστούμε και φοβηθούμε, και να ξεκινήσει από εκεί. Mm. Δηλαδή είναι νομίζω, πώ να το πω, σαν να μην σα μη αρέσει ξαφνικά ένα φαγητό, καθόλου, το εισβαρηθεί, και κάπω να κάνει ένα κλικ κάποια νοσταλγία, κάποια ανάμνηση παλιά, βοηθάει πάρα πολύ στην επανεκκίνηση. Να πω κι εγώ ένα tip, το οποίο με είχε ρίξει είχα, Τα τελευταία χρόνια διάβαζα, με είχε πιάσει και διάβαζα τεράστια βιβλία. Ναι, Θα δεν το, το καταλαβαίνω το, το είχα διαβάσει το 4-3-2-1 του Όστερ. Και νιώθω ότι δεν διαβάζω, γιατί έκανα μήνε προφανώ να τελειώσω αυτά. Οπότε μετά, πέρσι το καλοκαίρι, α πούμε, διάβασα δύο-τρία πολύ μικρά βιβλία. Το οποίο με βοήθησε πολύ. Και γιατί ξαναπήρα το κολλάι και ψυχολογικά. Ένιωσα ότι διαβάζω ξες και τα για τώρα τον ε, κάτω σελίδων. Πάντα βοηθάει πιστεύω. Ναι, αυτό. Ναι, ναι. Και εντάξει, νομίζω ότι ταιριάζουν και λίγο περισσότερο στην εποχή μα. Ναι. Έτσι, okay. Ναι, τώρα με το, ειδικά με το Όστερ με κοροϊδεύανε. Μου λέγανε που πα με το. Ναι, καλά, το Όστερ είναι και πρακτική η δυσκολία, δηλαδή. Είναι πρακτική. Ναι, ναι, ναι. Ήτανε, είχε τη δική του σαντούλα. Καλά, γίνεται και πάρα πολύ δύσκολο. Το είχε Όχι, δεν Πάρα πολύ δύσκολο βιβλίο. Γιατί είναι τέσσερα διαφορετικά σύμπαντα. Οπότε α, λίγο να τα αφήσει και λίγο να ξεχαστεί, λίγο να είσαι αφηρημένο. Τελείωσε. Το χασε το παιχνίδι, ναι. Τι διαβάζουν τώρα οι Έλληνε, τι. Κοίτα, είχε... καταρχά μια ερώτηση είναι γι' αυτό σου λέω. Πόσο διαβάζουν. Πόσο διαβάζουν γιατί μιλώντα ναι. με, με ανθρώπου που έχουν βιβλιοπολία και ίσω και λίγο πιο μικρά, υπάρχει ένα άγχο. Το οποίο έχει να κάνει και με το αν θα πάνε διακοπέ οι Έλληνε. πότε αν θα πάρουν και κανένα βιβλίο Σωστό. και πόσο θα πάνε. Σωστό. Και εντάξει, νομίζω ότι τουλάχιστον στα μικρό βιβλιοπολία είναι λίγο πεσμένη κίνηση. Ή μπορεί και πολύ. Αν... Αφεθ... Που τώρα θεωρητικά είναι η εποχή πρέπει να είναι του... πολύ ανεβασμένη. Ε... Δηλαδή, για να πω την αλήθεια, αν αφεθώ σε αυτά που έχω ακούσει, αλλά κρατάει λίγο μικρό καλάθι, γιατί καμιά φορά είναι και τα βιβλιοπολία σαν του ε, κατόχου εστιατορίων στα, ε, στα νησιά που ποτέ <laughs> δεν έχουν <laughs> δουλειά, ναι, 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 ναι. ε, δεν πάνε και πολύ καλά τα πράγματα. Και νομίζω ότι μπορεί να έχει να κάνει και με την κατάσταση γενικότερα την οικονομική. Ναι, τα βιβλία δεν έχουνε... έχουν παραμείνει θεωρητικά εντάξει. Εντάξει, δεν είναι τόσο η τιμή ναι, αυτή καθ' αυτή η κατανάβουψη μου. να κόψεις από όπου, όπου θεωρεί πολυτέλεια. Ναι. Γιατί να πούμε πάλι την αλήθεια, εντάξει και για τα καλοκαίρια μας όλα αυτά τα χρόνια, δεν διαβάζαμε όσα αγοράζαμε. Νομίζω προφάνω. ότι γινόταν εκεί απίσω στον Αύγουστο. Θα πάω 50 βιβλία, αυτό, θα πάρω αυτό, ό,τι, υπάρχει θα, ,τι υπάρχει, θα πάρω μια πάντα βαλίτσα. Θα πάρεις, για να μην ξεμείνει, θα πάρει και 7 βιβλία ε, για ναι, ναι, μια εβδομάδα. Ναι. Ναι. μην ξεμείνω, μωρέ. Ναι, εγώ έτσι έχω πάθει λουμπάκο κάποτε στη, <laughs> στην Έτσι, γιατί θα κουβαλάω όλη τη βιβλιοθήκη μαζί. <laughs> <laughs> αυτά, αυτό είναι ανασφάλεια, λέγεται αυτό. Ναι, ανασφάλεια, πλήρη <laughs> ανασφάλεια. ε, τώρα, από εκεί και πέρα, πέρα από την εμπορική κίνηση, νομίζω ότι και είναι και παγκόσμιο το φαινόμενο και έχει έρθει στην Ελλάδα. Ενδιαφέρει αρκετά τον κόσμο πέρα από τα κλασικά, δηλαδή είναι καλοκαίρι διαβάζουμε αστυνομικό. Έχει βγει φέτο και του Νέσμπο καινούριο στα ελληνικά, είναι διηγήματα, είναι σίγουρη λύση. Αλλά πέρα από τα αστυνομικά υπάρχει μια, ένα μεγάλο ενδιαφέρον για θέματα, για βιβλία μάλλον, που έχουν να κάνουν με το φίλο και τη φιλή. Okay. Όχι απέρα μαζί. Ναι, ναι, ναι. ναι. Δηλαδή, story... Στην Ελλάδα. Ναι, σίγουρα έχουμε δει και μεταφράσει, πολύ περισσότερε. Ε, μια περίπτωση όπου πούμε, που ασχολείται με το θέμα του φίλου είναι οι προφήτε του Robert Jones Jr. Είναι από αυτά που σκοπεύω να διαβάσω. Ναι, το οποίο είναι μια κουηρά σε ένα μέρο που δεν θα το περιμέναμε ακριβώ, γιατί μιλάμε για σκλάβου ευτίε. έχει κάνει τρομερή εντύπωση στην Αμερική. Προφανώ τα θέματα τη φυλή είναι πολλέ φορέ μα έρχονται πρώτα από την Αμερική, γιατί Όλη η καλλιτεχνική mm. δράση, η αμερικάνικη, τα τελευταία χρόνια έχει ρίξει το βάρος σε εκεί. Λογικό. Είναι και ναι. δεκαετίες και... αδικίας, ας πούμε, ναι, με και αδικίας. αδικίας. Ναι. Το είχα αναφέρει και πέρσι, το ξαναλέω. Και, επί της ουσίας είναι πρεσινό βιβλίο, αλλά και στην ελληνική λογοτεχνία το, το βιβλίο του Γκέζου mm. ε, έχει να κάνει με ανθρώπους που είναι από τη Βόρεια Ήπειρο ή είναι Αλβανοί δεν ξέρουμε τι ιστορίε του παρότι είμαστε. είναι 25 χρόνια εδώ. Ναι, ναι. Είναι μια, μια... χαμένη αφήγηση. Πες... Ναι, και δεν θέλει. Δεν μα νοιάζει νομίζω και να μάθουμε τι ιστορίε του. Όχι. Οπότε νομίζω ότι η λογοτεχνία πολλέ φορέ πιέζει λίγο προ τα εκεί. Να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που του ξέρουμε μόνο σαν εικόνα. Ποιοι είναι πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι. Ε, Επίση, υπό μια έννοια, και τα δύο βραβεία που δόθηκαν, δηλαδή και τον Νόμπελ mm. και τον Μπούκερ έχουν σχέση με αυτό που λέω. Δηλαδή, εντάξει, το Νόμπελ δόθηκε σε έναν άνθρωπο που δεν το περίμενε κανεί. Ε, από την Τανζανία. Ναι, ναι, ναι. Τον Κουρνά, αν το λέω και σωστά. Ακόμα νομίζω ότι περισσότεροι κάνουμε ένα Google για να δούμε πώ λέγεται το όνομα, ποιο ήταν αυτό ο άνθρωπο, ο οποίο πανάξια το έλαβε. Και έχει να κάνει με ουσιαστικά όχι μόνο το δράμα τη μετανάστευση, αλλά γενικά το δράμα τη Αφρική. Σε μια ιστορία που Πηγαίνει αρκετέ δεκαετίες πριν σε έναν πόλεμο που είναι ευρωπαϊκός, Δηλαδή, ουσιαστικά μάλλον είναι σε ξένο αχυρό. Ναι. Αλλά με Αφρικανού μυστοφόρου. Και δεν είναι μόνο πολεμικό τώρα, κυρίω okay, είναι ουσιαστικά πάρα, πάρα πολύ ανθρώπινο. Αυτό σίγουρα έχει να κάνει με το θέμα τη φυλή. Ε, αλλά και του Γκάλγκουτ, που πάλι είναι Αφρικανικό, αλλά από την Νότια Αφρική. Πολύ το μπάστιμο τη Αφρική στην Με το υπόσχεση του Μαξίδου Γκουρνά λέγεται άλλε ζωέ. Ε, εκεί βλέπουμε κάτι το οποίο μας είναι αρκετά οικείο δηλαδή μια δυσλειτουργική οικογένεια νομίζω για Ελλάδα ναι, πολύ οικείο, αλλά για όλους για Ελλάδα, ναι. και βλέπουμε πώς αντιμετωπίζουν οι Λευκοί της Νοτιοαφρική την αλλαγή mm. μετά το απαρχάρι οπότε ναι δεν έχουμε στο πρώτο πλάνο τις εμπειρίες των Αφρικανών που Αφρικανοί είναι βέβαια και οι Λευκοί μετά από τόσα χρόνια αλλά Τέλο ναι, πάντων, ναι, προφανώ ναι, ναι. μιλάμε για μια χώρα που είναι αποτελείται από κάστε. Οι Λευκοί έχουν τα πρωτοί ακόμα και τώρα. Οπότε, νομίζω σε μεγάλο βαθμό αυτά είναι δύο θέματα που απασχολούν τη λογοτεχνία και απασχολούν και του ανα, αναγνώστε. Σου λέω εντάξει, το αστυνομικό είναι αστυνομικό. Εντάξει, το αστυνομικό είναι διαχρονικό. Ναι, ο, okay. τα πιο εμπορική, η, πιο λογο, η πιο εμπορική λογοτεχνία μπορεί να είναι δικαστικά δράματα, μπορεί να είναι που, πράγματα τα οποία τρέχουν σαν mm. αφηγήσει αλλά αυτό θα έλεγα. Ε, πουλάνε ακόμα πάρα πολύ στην Ελλάδα τα... Δεν θα το πω ανάλαφρα, τα πιο έτσι ερωτικά... Ναι, και νομίζω είναι και μια κατηγορία μόνο τους... Ε, και στην εγώ, ερωτική, ελληνική, εκδοτική κίνηση αυτό. Ναι, εγώ δηλαδή νιώθω όντω ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι αναγνώστε και αναγνώστρε οι οποίοι κάθε διαβάζουν μόνο το καλοκαίρι και διαβάζουν μόνο αυτά τα βιβλία. Ότι περιμένουν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο για να πάνε να πάρουν ό,τι έχει βγάλει σε ελληνικό ρομάτζο για να το πούμε ναι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. ναι. Ε, καλά, εγώ έχω βρεθεί. Έχω δει βιβλιοθήκη που είναι μόνο, ε, μεγάλη, που είναι μόνο τέτοια βιβλία. Mm. Δικαίωμά του, προφανώ. Καλά, ναι, προφανώ. Ναι, ναι, αλλά... Ναι. Ναι. Καλά, αυτά ναι. Το, την κουβέντα. Το, ναι, χίλιε φορέ να διαβάζει και α διαβάζει και αυτά. Ναι, το ναι να μην ναι, πει ναι, διαβάζει καθόλου. Ναι. Αλλά ναι, είναι μεγάλο κομμάτι τη ελληνική εκδοτική κίνηση αυτό και επίση είναι αυτό και είναι κάτι. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Ή... Θα έλεγα ότι είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Απλά νομίζω ότι Καταρχά, επειδή εντάξει, είναι και πιο μεγάλε χώρε, οπότε ακόμα και κάτι πολύ εμπορικό στην Αμερική μπορεί να έχει περάσει από πολύ περισσότερη επιμέλεια mm. ή μπορεί να έχει, να έχει επιλεγεί από, μια, από έναν ωκεανό χειρόγραφο. Ναι, ναι, ναι. Που και εδώ έχουμε άπειρα χειρογραφά. Γιατί οι εκδοτικοί δέχονται δεκάδε βιβλία για να τα τσεκάρουν, αν θα βγουν. Αλλά οκ. Okay. Και Απλά νομίζω στην Ελλάδα είναι λίγο συγκεκριμένο και αυτό το είδο. Δηλαδή. Το οποίο έχει ένα ενδιαφέρον. Ναι, και... Κοινωνικά, τι είναι. Δηλαδή, θα, τα, εγώ τα λέω και δεν το λέω για κακό, μου θυμίζουν πάρα πολύ τα τουρκικά σύριαλ. Δηλαδή, μπορεί να είναι σε ένα χωριό, υπάρχει ένα ρομάτζο. Ε, ναι, έχει κάποια στερεότυπα. Ναι, ναι έχει μια φόρμα, ακολου, ακολουθεί κάποια στερεότυπα. Δηλαδή, Τη Αμερική συνήθω είναι λίγο πιο εντυπωσιακά. Ήταν πάντα πιο εντυπωσιακά, τα, τα ρομάτζα μπορεί να. Υπήρχε και μια περιπέτεια, υπήρχε μια υπερβολή. Ναι, θυμάμαι και το... τι 50 αποχρώσει του Γκρι, α πούμε. Που ήταν εντάξει, οκ, okay, ρομάτζο, αλλά είχε και λίγο. Είχε και κάτι. <laughs> είναι πιο blockbuster. Ναι, Εδώ ναι. πέρα είναι πιο. Γι' αυτό το λέω τουρκικά σύριαλ. Ή ελληνικά σύριαλ, Όχι ελληνικά σύριαλ, αλλά τελικά σύριαλ. Οκ. Εμένα ναι, αυτό ναι, που το θυμίζει είναι, ωραία, είναι ναι, αυτό το τουρκικό ναι, ναι. Οκ. Ναι. Okay. Ε, επειδή με ρώτησε, γιατί δεν το ανέφερα, τι, γιατί υπάρχει μια άλλη κατηγορία η οποία είναι, έχει πολύ φανατικό αναγνωστικό κοινό. Το οποίο είναι αυτά που λέμε βιβλία φαντασία. Mm. Ah, ναι, 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 ναι. Και το science fiction και το fantasy. Τώρα, α πούμε, έχουν βγει πολύ πρόσφα, πρόσφατα. Μα πολύ πρόσφατα, δύο βιβλία που θα μα απασχολήσουν και άμεσα και τηλεοπτικά. Mm. Γιατί είναι το Φωτιά και Αίμα του Μάρτιν, που είναι το prequel. Το prequel, ναι. Άρα θα το δούμε και τηλεοπτικά. Και κάτι που δεν θα δούμε τηλεοπτικά, αλλά είναι Tolkien. Είναι ένα παλιό έπο αγγλικό του 7ου ή του 6ου ή του 7ου αιώνα, δεν θυμάμαι, που λέγεται Beowulf, το οποίο το έχει κάνει πεζό ο Tolkien και μπορούμε τώρα να το διαβάσουμε σε νέα έκδοση. Έχει μεταφραστεί ναι, στα, ναι, ναι, ελληνικά. στα ελληνικά. Αυτά τα δύο είναι, υπάρχουν και στα ελληνικά πια. Και σε κάνα μήνα θα υπάρχουν και στι οθόνε μα. Οπότε, αν θέλει κάποιο να προετοιμαστεί το καλοκαίρι. Αυτό μπορεί να το διαβάσει. Τώρα, Απλά θα μάλλον θα έχει spoilers. Ε, ναι, εντάξει, αρκετά. <laughs> <laughs> ο Μάρτιν, αυτό πότε το έγραψε. Ε, δεν θα πω γιατί δεν ξέρω γενικά πότε γράφει. Τι. Δεν είναι αυτό που το γκρινιάζουν όχι, όχι Όχι, όχι, ναι. αυτό που αυτό νομίζω ότι όσοι είμαστε φανατικοί του Μάρτιν το ξέρουμε δεν θα βγει ποτέ. Έχ, έχει πάθει Rider's Blog Μάρτιν, δεν έχει πάθει, απλά Νομίζω ότι κάθεται σε κάποιο σπίτι λογικά μεγάλο. Σε κάποιο θρόνο. θρόνο ναι. Παίζει με τι μινιατούρες μεσαιωνικέ γιατί είναι συλλέκτη. Ναι. Ε, τρώει και πίνει και χαμογελάει ναι, μόνο Και λέει Αφήστε με ίσυχο, ναι. Ε, ναι. Πριν χρόνια είχε γίνει και γίνηκε, σκηνικό που του είχαν. Ναι, ναι, ναι. ναι, 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 ναι την είχαν χωθεί πάρα πολύ άσχημα ναι, οι αναγνώστε. Εντάξει, πραγματικά αφήστε με ήσυχα. Καλά, όλο τον έβριζε. Του έλεγε <laughs> τύπου ψόφα, α πούμε, ή, ή γράψε ψόφα, δηλαδή ήταν δύο επιλογέ. <laughs> ε, Εντάξει, ναι. Το, το, και είχε απαντήσει και πάρα πολύ εχμηρά πάλι μέσα από τον blog του. Να <laughs> ε, σου πω κάτι, με το Μάρτιν. Δηλαδή... Με το Μάρτιν ναι, αλλά κάπου όπα. Δηλαδή εντάξει, φίλε, άμα... το περιμένουμε 15 χρόνια. Ε, okay, δηλαδή, Βοήθησε μα. Εντάξει, αλλά ξέρει, δικά του είναι ό,τι θέλει κάνει. Άμα θέλει. Πα φωτιά, φωτιά και τα καίει. Και, τα και, τα και, είναι, ναι, και αυτό. μάλλον έβαλε φωτιά και ναι. τα έκαψε. Δηλαδή την τελευταία ζωή του Game of Thrones αυτό έκανε. Ναι, αλλά εντάξει, και εμεί ω ανθρώπου. Με Μάρτιν να απογοητεύεσαι λίγο. Βλέπει ότι. Ε, ναι, εντάξει. Πάλι τώρα μην μπούμε στα παπούσια του Μάρτιν, αλλά θα ήθελα να πιστεύω ότι αν ήμουν στη θέση του και ήταν αυτά τα τελευταία επεισόδια ή θα το είχα κάνει επίτηδε για να του πω ότι παιδιά, αυτοί το κάναν λάθο, πάρτε το σωστό. Ναι. Εγώ ξέρω πώ γίνεται. Ναι. Ή κάπου θα κρυβόμουν. Ε, θα ήμουν δηλαδή. Το το, 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 πρώτο, το πρώτο. Ε, Α, πρι... Ναι, πε, πες, πες. Για να κλείσω το, έτσι, το section το fantasy, έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που βγήκε πριν κάποιου μήνε στα ελληνικά. Το μαύρο πάνθυρα κόκκινος του ενό λύκου του Μάρλον Τζέιμ, το οποίο είναι fantasy. Είναι φάνταση όμω γραμμένο από έναν άνθρωπο που έχει κερδίσει μπούκερ, mm. που δεν το συνηθίζουμε, δεν, δεν, δεν είναι συνηθισμένο κάτι τέτοιο. Και είναι κόντρα σε όλα τα στερεότυπα. Δηλαδή, δεν έχουμε μεσαιωνικού λευκού υπότε, έχουμε πολεμιστέ στην Αφρική. Ε, περισσότερο... Πάλι Αφρική. Πάλι Αφρική, ναι, πολύ Αφρική. Πάρα πολύ Αφρική. Νομίζω το δικαιούται και το δικαιούται mm. ναι, στην ναι, μετά καλά, από χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Τότε δηλαδή στο Hollywood να γίνεται ναι. και με τον καλό και με τον κακό τρόπο. Νομίζω ότι ήρθε και λίγο. Η στιγμή για τη λογοτεχνία. Και επίση πάλι που στο φάνταση πολύ σπάνια το βλέπουμε, οι, οι ερωτικέ και σεξουαλικέ σχέσει συνήθω είναι πάρα πολύ τυπικέ. Mm. Εδώ οι περισσότεροι ρίζε είναι γκέι. Ah, okay. Το οποίο είναι ό, κόντρα σε όλα αυτά που έχει συνηθίσει στο φάντασμα κοινό τελείω. Ε, ακόμα και ότι είναι σχετικά πιο λογοτεχνικό, δηλαδή. Παίζει και λίγο με τη γλώσσα. Και επειδή... Πώ έχει πάει αυτό μέχρι στιγμή, Πώ το έχει. Γιατί η φάνταση κοινότητα δεν φημίζει για την ψυχραιμία τη. Δεν νομίζω ότι έχει ασχοληθεί και στην Ελλάδα παρά λίγο η φάνταση κοινότητα, έω ελάχιστα. Ε, στην Αμερική νομίζω ότι υπάρχει σχετικά καλά. Από ό,τι έχω διαβάσει, έχουν πουληθεί και τα δικαιώματά του. Okay. Δεν έκανε πάντω και το μπαμ που mm. περίμεναν. Α... ίσω περίμεναν του συγγραφέα, δεν ξέρω, ή μπορεί να περίμεναν εκδοτικό. Ή... Γενικά πριν βγει το βιβλίο υπήρχε μια αναμονή τεράστια. Δεν, Βεδικές, ξέρω αν έγινε πρώτο το μπαμ. Πάντω το βιβλίο σε βιβλίο για όποιον διαβάζει φάνταση είναι εξαιρετικό. Μπορεί λίγο να τον κουράσει γιατί πηγαίνει κόντρα, αλλά είναι όλα καινούρια. Είναι τεράστιο, είναι. Είναι, μεγα... Καλά, είναι. μεγάλο, αλλά τώρα και το φάνταση δεν έχει πολύ. Σπάνια έχει μικρά βιβλία. Ναι. Απλά είναι όλα καινούρια. Είναι το setting καινούργιο, το τοπίο καινούριο. Η μύθη καινούργια δεν ξανά κάποιο κανένα βγει μύθη που θα του κάνουμε να δούμε. να ναι, ναι, ναι. Είναι αφρικανική μύθη. Έχει πολλά καινούρια στοιχεία. Okay. Λοιπόν, το προτείνω σίγουρα αυτό. Ωραία, τέλεια πάσα για την επόμενη ερώτηση. Ε, κλείνω αύριο βαλίτσα. Πρέπει να χωρέσω δύο-τρία, έτσι μα πει, βιβλία. Οπωσδήποτε δεν έχω πάει να τα αγοράσω. Περιμένω τον Γιώργο Ωρομπόλα. Το <laughs> έχω ανοίξει το πορτοφολάκι μου, μετράω τα λεφτά μου και περιμένω τώρα από τον Γιώργο Ωρομπόλα το να πάω να πάρω αυτά τα βιβλία. Σου λέω το πρώτο που πιστεύω ότι πρέπει να κάνουν όλοι, εκτό από αυτού που είναι σταθεροί αναγνώστε, είναι να δουν τη βιβλιοθήκη του ή να πάνε να αγοράσουν ξανά ένα βιβλίο που έχουν αγαπήσει πολύ και να το πάρουν με το πρώτο που θα διαβάσουν για κοπέ τη, ελπίζω αν είναι 15 ημέρα, για όποιον θα κάνει και λίγο περίπου. Ναι, ναι. Να ν αυτό. Είσαι δηλαδή υπέρ του να διαβάσει δεύτερη φορά το ίδιο βιβλίο. Καθόλου. Okay. Δεν το έκανα ποτέ. Μπράβο, γιατί είμαι 100% ποτέ, 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 για κανένα λόγο. Κα, Καταλαβαίνω γιατί να το κάνει, απόλυτα. Και στι σειρέ, και στα βιβλία και σε όλα. Απλά πάντα σε αυτό είμαι ότι γιατί να μην διαβάσει κάτι καινούργιο που... Σίγουρα. Απλά σου λέω επειδή νομίζω, κρίνω και από μένα, ότι όσο περνά τα χρόνια, γίνεται πολύ πιο τοξική η χρονιά στο θέμα τη ψηφιακή μα πραγματικότητα. Ναι, 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 ναι. Ένα πολύ πολύ καλό τρόπο. Να αδειάσει ανάποδα το κεφάλι. Τώρα, κατά τα άλλα, πραγματικά πιστεύω, και επειδή το έκανα και εγώ για χρόνια, ε, είναι τα δύο βιβλία που είπα, ένα με Νόμπελ και ένα με Μπούκερ. Είναι, είναι σίγουρο το γεγονό ότι είναι καλά. Ναι, έτσι. Ναι. Ξεκινάμε από αυτό. Και ένα βιβλίο που έχει τρομερό ενδιαφέρον, αλλά δηλαδή είναι τεράστιο, ε, είναι το Saddam, του Σανταραμ από την Αυστραλία του Γκρέγορ Ντέιβιτ Ρόμπερτς, το οποίο γίνονται χιλιάδες πράγματα. Εκ... Κυψέλη, εκδόση ε... έχει μέσα κατάχρηση ουσιών, ληστείες, ε, αποδράσεις από φυλακή, ε, στην Ινδία, πόλεμο στον Αφγανιστάν, έναν τεράστιο χαμό και το πιο εντυπωσιακό είναι ότι είναι και εξαιρετικά γραμμένο και το γεγονός ότι είναι ουσιαστικά η μυβιογραφία. Okay. Δηλαδή... Α, έζησε πραγματάκια. Έζησε, έχει αποδράσει από φυλακή, έχει κάνει ληστείε, έχει περάσει πολύ δύσκολα. Δεν είμαστε ακριβώ σίγουροι τι από όλα αυτά έχουν γίνει και, και τι είναι, είναι λογοτεχνία. Ναι. Αλλά νομίζω και όσο το έχω τσεκάρει δηλαδή, και, με, δημοσίευμα στο εξωτερικό, ότι σε μεγάλο βαθμό πατάει στην πραγματικότητα και στο γεγονό ότι ήταν άνθρωπο στην Αυστραλία, βρέθηκε στην Ινδία, έπληξε με τον υπόκορμο τη Ινδία, ένα χαμό. Και έχει και ενδιαφέρον. Και έχει και ένα πρόσθετο ενδιαφέρον γιατί νομίζω ότι στην Ελλάδα δεν είμαστε πολύ φαν του non-fiction κάπως το θεωρούμε μια ναι, κατηγορία ναι. που δεν είναι και βιβλία, ενώ έχει να δώσει διαμάντια. νομίζω ότι και η Ελλάδα έχει και πολύ ωραία ιστορικά βιβλία. Ω, oh, καλά, σίγουρα. Πάρα πολλά. Τα, οποία... και τις πρόβλημα για τη δηλαδή υπάρχει και... Ναι, 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 Και ναι, αυτό που σου λέω ότι πέρυσι είχα διαβάσει τη Ευθυμίου το βιβλίο. Ε, καλά, ε, ε, το λένε, το, γράφει, ε, 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 Ναι. Ε, επίσης, Ακόμα και η λογοτεχνία πολλέ φορέ πηγαίνει προ τα εκεί. Δηλαδή η Γεύτσο όταν πήρε το Νόμπελ για το ναι, Τσέρνομπιλ. Ναι, ναι, ναι. Ε... Μαρτυρίε ανθρώπων είναι. Ναι, ναι, ναι. Απλά είναι γραμμένε. Ε, το βρίσκω και τρομερά ενδιαφέρον. Ε, εντάξει, και πάντα έχει η γοητεία του το, η λογοτεχνία και, η φαντα... και να είναι φίξιον κλπ. Αλλά ε, βρίσκω. Φοβερά αγγοητευτικό και το να διαβάζει αληθινέ ιστορίε ανθρώπων. Καλά, και ειδικά για τέτοια τεράστια ιστορικά συμβάντα που. οκ. Okay, έχουν ενδιαφέρον και μόνο που τοποθετήσει εκεί το σκηνικό. Ναι, ε, ε, επίση α πούμε η, και βιβλία, τα, τα πολιτικά θελήρια έχουν τρομερό ενδιαφέρον. Mm. Τα οποία πολλέ φορέ έχουν και αληθινά πρόσωπα μέσα ή πατάνε πάνω σε αληθινά πρόσωπα. Δηλαδή ένα που θυμάμαι που έχει βγει πολλά χρόνια πριν. Δεν θεωρείται κλασικό, αλλά δεν είναι καινούριο. Είναι η γιορτή του τράγου του. Ε, ο Χαβργκασλιώσα, η γιώσα, γιατί δεν μπορώ να το πω σωστά. Ε, mm. Το οποίο για μένα έχει τρομερό ενδιαφέρον και θα το πρώτα να το παλιό βιβλίο, διότι μέσα από αυτό το βιβλίο, που είναι βαρβάτο πολιτικό θρίλερ και εξαιρετικά καλογραμμένο, νομίζω ότι. και επειδή αναφέρεται ουσιαστικά το, στο τι κάνει mm. νομίζω ότι είναι ένα. Πολύ καλό μπούσουλα για να δούμε το τι κάνουν όλοι αυτοί οι νέοι τύποι πολιτικοί που ξεπηδάνε από εδώ και από εκεί. Τραμπ, Όρμπαν, mm, ναι, Πούτιν. Ναι, ναι, ναι. Το πώ λειτουργεί αυτό το πράγμα που. Λίγο όταν μπούμε στο κεφάλι. Ναι, να μπούμε στο κεφάλι για να δούμε και τι παθαίνουν και οι άνθρωποι που βρίσκονται σε αυτά τα καταστρώτα. Mm. Να μου πει εντάξει, αν όχι για τον Τραμπ που ήταν η Αμερική και κάπω κρατάει, αλλά. Οκ, okay, για τον Πούτιν, για τον Όρμπαν. Mm. Και καλά, τώρα στην αρχή, παρακάτω. Ναι, Οπότε είστε... νομίζω ότι. και θα μα δημιουργήσει και μια ενσυναίσθηση να καταλάβουμε τι μπορεί να συμβεί. Ναι, Γιατί... λίγο. Στο να βλέπει από μακριά, όλα είναι. Ναι, ναι, ναι. ναι. Ε, το να διαβάσει. Επειδή μου πει να αγοράσει ένα βιβλίο, το να πα να πάρει δύο-τρία κλασικά βιβλία. Αντί να πάρει ένα ε, που κυκλοφόρησε φέτο. Είναι, νομίζω πάντα μια καλή. Ε ναι. ναι καλά. Ε, τώρα σου ακούγονται να ακούω Νομίζω ότι. Είναι για να παρακολουθεί κάποιο τη λογοτεχνία. Καλό είναι να επιστρέφει και πού και mm. πού προ τα πίσω. Δηλαδή, επειδή καμιά φορά το βιώνουμε και ένα άγχο, ποια είναι τα βιβλία τη χρονιά, τι έγινε, mm. τι, τι τάσει υπάρχουν, ωραία, mm. αλλά. Για να το ξαναγνωρίσει, πρέπει να πα και λίγο πίσω. Ναι, δηλαδή, εντάξει, τέλεια να διαβάσει τον συγγραφέα που πήρε φέτο το Μπούκερ, αλλά δεν έχει διαβάσει τη ζωή σου, δεν ξέρω, τον Στογεύσκη. Ή... Όχι, ναι, καλά θεωρώ ότι δεν έχει νόημα. Καμία δηλαδή, φορά. Ναι ναι, 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 όχι, ξεκινάμε από αυτά. Δηλαδή, προφανώ, αν κάποιο δεν έχει διαβάσει καμί και ιδιαίτερα μετά τα δύο χρόνια πανδημία που φάγαμε. Α πάρουμε την πανούκλα. δεν έχω διαβάσει την πανούκλα και είναι ήδη στην στη τσάντα yeah. στη που είχα πάει εκδρομή, δεν πρόλαβα με να το διαβάσω γιατί τελείωσα το προηγούμενο βιβλίο μου. Είναι... Ε, ναι, ήρθε η ώρα. Α πούμε, μέσα στη χρονιά, επειδή κάποια στιγμή λίγο ασχοληθήκαμε με την επέτειο για το θάνατο του Καμί, το ότι ξαναδιάβασα σελίδε από την Πανούκλα και από τον Ξένο, και κυρίω από τον Ξένο που τον είχα ξεχάσει γιατί τον είχα πολύ πιο μικρό, ε, πρέπει να ήταν από τι κορυφαίε αναγνωστικέ στιγμέ τη χρονιά για μένα. Ε, Παρότι ε, ε. δεν θέλω να ξαναδιάβασα βιβλία δεύτερη φορά καθόλου. Αλλά ναι, εντάξει, ένιωσε. Ε, υπάρχει σωστή ηλικία για να διαβάσει βιβλία. Δηλαδή, Πότε πρέπει να ξεκινάμε, α πούμε. Όχι, όχι, όχι. Ότι αυτό το βιβλίο, ρε παιδί μου, δεν έχει να μεταδιαβάσει τα 18 σου. Νομίζω κάποια ισχύει, ναι. Δηλαδή. Α πούμε. Μ' αρέσει πάρα πάρα πολύ ο Μπουκόφσκι. Ναι, να τον διάβασα τα 19. Και προφανώ. Εντάξει, οκ, για μην να τα κάνουμε τα πάντα. Προφανώ έχει εξηγητικά. Καλά, μουραι, ναι. Αλλά γενικά δεν ξέρω. Και τον έχω να διαβάσει και μεγαλώνοντα. Δεν μου κάνει πια την διατύπωση. Ε... Υπάρχουν άλλοι που μου κάνουν. Δηλαδή, ο καμί μου έκανε πίσω και περισσότερη εντύπωση τώρα. Αυτό θα γίνει ενδιαφέρον, η αλήθεια Δηλαδή, ένα βιβλίο που διάβασε στα 18, να το ξαναδιαβάσει τώρα, οκ. Okay. Ναι, να δει τι... τι διαφορετικό αποτύπωμα σου αφήνει. Ναι, ή επίση, α πούμε, πια κάποια βιβλία, επειδή είπαμε για το φάνταση που είναι κατάλληλα βιβλία που διαβάζετε δύο φορέ, όπω είναι το Άρθρο των Θελειδιών, δεν μου είναι τόσο εύκολο να αφοσιωθώ. Θεωρώ ότι είναι λίγο ότι τραβάν και είναι λίγο παραπάνω αργά. Mm. Οι περιγραφέ του λοιπόν να με κουράζουν. Δηλαδή αυτό είναι κάτι που πια δεν το αντέχω τόσο. αυτές οι λυρικέ περιγραφέ. Εγώ το αυτό. Ε, ομολογώ ότι σε βιβλία που έχουν πάρα πολύ περιγραφή έτσι, λυρική και έντονη και συνεχόμενη, ε, αφαιρούμε. Ναι, ναι, το χάνουν. Δεν αφαιρούμε, είναι. Αφαιρούμε, Δηλαδή πολύ εύκολα από 88 σελίδε έχουν φτάσει 92 και υπάρχουν νεκρά διαστήματα. Και okay, προχώρω όμω. δεν είμαι εδώ για την περιγραφή. Το Νομίζω είναι και λίγο κλεισέ λογοτεχνικό το να περιγράφει τόσο έντονα. Επειδή μου το βάζει τον άνω στο σκηνικό προφανώ. Αλλά οκ. Ναι, ναι. Είναι λίγο writer 101 δηλαδή. ότι θα περιγράψω ναι, το μικρόφωνο που μιλάω σε ένα μπλε. Που ακουμπούσε απαλά το σου και το οποίο ήταν τριμαρισμένο. Ναι, ναι, ναι. ναι δηλαδή, οκ. Okay. Νομίζω έτσι, ναι, είναι και λίγο από τα... Έχω την ίδια από τη δεκαετία του 70 και μετά, τουλάχιστον στα βιβλία που ήθελα να αυτοπροσδιορίζονται ή να προσδιορίζονται ω πιο, όχι αναπαραίτητα υψηλή, αλλά πιο πειραματική λογοτεχνία κατά κόρον. Ναι, δηλαδή όχι τιμώ αφάνταστα τα βιβλία που είναι τόσο όσο. Λε, σου δίνουν ρε παιδί μου αυτό που πρέπει. Δεν... Ναι, ε, εντάξει, για μένα είναι και το πιο δύσκολο, η ισορροπία είναι το πιο δύσκολο. Ε, βέβαια, ναι, ναι, προφανώς, προφανώς. Τέλεια. Ε, εσύ τι θα διαβάσεις, παίρνω σε αυτό και... Ε, εσύ τι θα διαβάσει, Εγώ... βασικά ξέρουμε τι θα διαβάσει. Εγώ, αλλά... μάλλον θα διαβάζω βιβλία <συγλία> <συγλία> για μωρά. Λισχύ, Οπότε Λισχύ, δεν θέλω να Λισχύ. πω με σιγουριά. Δεν τα προτείνει δηλαδή άμα δεν σα ενδιαφέρουν άμεσα γιατί θα είναι και περίεργο να πάτε στην παρελή και να διαβάζετε βιβλία Όχι, για γενναικ. μωρά. Όχι, Αν, Αν δεν προετοιμάζετε να γίνετε γονεί, έχει κάποιο νόημα δηλαδή από πριν. Εγώ δεν το έκανα. Όχι, θα είναι και περίεργα η αλήθεια. Σίγουρα θα τελειώσω του Μάρλον Τζέιμ το προηγούμενο βιβλίο που διάβαζα. Okay. Γιατί το φάνταστο έχω τελειώσει. Έχω πολλά διάβαστα. Εντάξει. Ναι. Ευτυχώ ή δυστυχώς Να ξέρει, να μεταφέρω, πριν κλείσουμε και μια εικόνα από το γραφείο του Γιώργου. Το γραφείο του Γιώργου είναι απέναντι από το δικό μου. Δίπλα του δεν κάθεται κάποιο. Και υπάρχει ένα πάντα, Πάντα ένα, μια στίβα τεράστια από βιβλία. Που κατά καιρού έρχονται διάφοροι και λένε στον Γιώργο Αυτό μπορώ να το πάρω, αυτό μπορώ να το πάρω. Και ο Γιώργο λέει: Πάρτε το, δεν πρόκειται να το ή το έχω διαβάσει, τέλο πάντων. Αυτά. Οπότε δεν ξέρω από μένα. θα, κρατάω πολύ μικρό καλάθι. και κυρίω άμα το πω τώρα ο Νέρο ότι θα διαβάσω αυτό και αυτό και αυτό και μετά το διαβάζω, μπορεί να τρελαθώ γιατί έχω διαφορά ο CD. Οπότε αυτά που προτείναμε και ο καθένα να νομίζω θα το βρει αν ακολουθεί και λίγο αυτό που πραγματικά του αρέσει. Αυτό. Ωραία. Τέλεια. Αυτή είναι η συμβολή του καλοκαιριού. αυτό είναι και το τελευταίο Uncut μέχρι το Σεπτέμβρη, το τελευταίο αν κάτι σεζόν. Ευχαριστούμε Γιώργο που ήσουν να... αυτήν την ιστορική στιγμή παρών. Μα ακούτε στο, στα γνωστά Spotify, Google Play και Apple Podcast. Και ανανεώνω να περάσετε τέλεια. Μακάρι να πάτε όλοι διακοπέ, να ξεκουραστείτε, να κάνετε τα μπάνια σα, να διαβάσετε είτε αυτά που πρότεινε ο Γιώργο, είτε ό,τι θέλετε. Και να γυρίσουμε όλοι εδώ ανανεωμένοι το Σεπτέμβρη να κάνουμε Νέε σεζόν, νέου καλεσμένου. Ε, χαμό, χαμό. Να γυρίσει και στο δωρή που κάνει τα μπάνια τώρα, να, γίνει, να, να γίνουν ομορφιέ. Άντε, καλό καλοκαίρι, καλέ διακοπέ. Καλά μπάνια, καλό διάβασμα. Τα λέμε το Σεπτέμβρη, σαν τα σνεμά.